Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και τι θα φτιάξουμε? Ένα Among Us για έναν μικρό κύριο, τον κύριο Βασίλη. Είναι ένα παιδί μιας διαδικτυακής μου μαθήτριας. Βασίλη, είναι δικό σου το Among Us, μιας και μου το ζήτησες. Μην ξεχάσετε να κάνετε εσείς εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός κορίτσια είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γαρανάζι το οποίο το βλέπετε πάνω στα βίντεο, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω όλα τα βίντεο με υπότιτλους. Ό,τι απορίες έχετε, μόνο μέσα στις ομάδες μου, δείχνοντάς μου το σχέδιο, η Ειρήνη Λαδά στο Facebook θα με βρείτε. Πάμε να τα αρχίσουμε. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε να συνεχίσουμε το τρίτο μέρος του βίντεό μας. Θα πάρετε την κλωστή σας ώστε να φτιάξουμε το σακίδιο. Θα κάνετε έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό σας, θα τον βγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι σας, θα πάρετε την κλωστή και μετά άλλα δύο τραβάουν για να κλείσω, να σχηματίσω τη θηλιά μου. Στη συνέχεια, τι θέλω να κάνετε? Θα πάρετε κλωστή, θα την περάσετε μέσα από τη θηλιά σχηματίζοντας αλυσίδες. Θα πάμε να κάνουμε 10 αλυσίδες. 1, 2. Λοιπόν, εγώ έκανα τις 10 μου αλυσίδες. Θα αφήσω τη μία αλυσίδα, θα πάω εδώ στην διπλανή, θα βάλω μέσα στην αλυσίδα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα φέρω στο ύψος της θηλιάς μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριστο, θα περάσω στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριστο. Αυτό θα το κάνω μέχρι να τελειώσει η αλυσίδα μου, ώστε να έχω τα 9 μου άριστα. Λοιπόν, βλέπετε, έχω κάνει 9 άριστα. Δεν πάω να κάνω σειρές, θα πρέπει να κάνω κυκλικά, όπως είναι τα παπουτσάκια τα οποία κάνουμε τις όλες. Σε αυτό το στυλ πάμε να κάνουμε το υπόλοιπο. Τώρα, εδώ που γύρισα, τι θα κάνω? Θα ξαναβάλω στην ίδια θηλιά εδώ που έκανα το αριχτό μου, το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με αριχτό, θα περάσω στη διπλανή τρυπίτσα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο, θα μου κάνετε 9 άριχτα μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, βλέπετε, τελειώσαμε τα 9 μου άριχτα. Θα πάω από πίσω εδώ να βάλω το βελονάκι μου, να κλείσω με βουβό και στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε άριχτα μόνο στην πίσω μεριά της αλυσίδας από τα υπάρχον άριχτα. Δηλαδή θα μπαίνω εδώ ακριβώς, εδώ από πίσω. Εδώ. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο, θα πάω στο διπλανό άριχτο, εδώ ακριβώς, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η δεύτερη μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχουμε 18 άριχτα, όσα έχουμε και σε αυτή μας τη σειρά, δηλαδή 9 από τη μία μεριά και 9 από την άλλη. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε να κλείσουμε. Τώρα θα περάσουμε εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Και τώρα, από την τρίτη μου σειρά μέχρι την ένατη, θα πρέπει να έχω 18 άριχτα, που σημαίνει ότι θα βάζετε το βελονάκι σας, θα παίρνετε κλωστή, ώστε να έχετε δύο θηλιές επάνω στο βελονάκι, θα πάτε κλωστή, θα κλείσετε με άριχτο. Αυτό δίπλα. Θα βάζετε το βελονάκι σας, θα τραβάτε, θα κλείσετε με άριχτο. Αυτό μέχρι να τελειώσουμε την τρίτη μας σειρά. Βλέπετε, τελείωσα. Τώρα τι κάνω? Πάλι από πίσω το βελονάκι. Καλό είναι εσείς να μαρκάρετε οι αρχάριες και όσες δεν μπορείτε και περνάμε από την άλλη. Είπαμε τώρα, από την τέταρτη μέχρι την ένατη μας σειρά θα πρέπει να έχουμε 18 άριχτα. Πάμε να το κάνουμε. Θα βάζουμε το βελονάκι, θα τραβάμε, θα κλείνουμε με άριχτο. Ένα στο καθένα. Εγώ μόλις τελειώσω και την ένατη σειρά θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, τελειώσαμε και ασφάλισα. Τώρα τι θέλω να μου κάνετε? Εδώ που ασφαλίσαμε θα κάνουμε 9 άριχτα από την πίσω μεριά. 1, 2, 3, 4. Βλέπετε, παίρνω την πίσω μεριά όπως κάνουμε την μπλε ξυλάστιχο. 5, 6, 8 και 1,9.
Τώρα θα κόψουμε την κλωστή μας λίγο μεγάλη, γιατί τελειώσαμε το σακίδιο, θα το περάσουμε μέσα και θα πάμε να το γεμίσουμε. Βλέπετε, το τελείωσα. Μπορείτε όμως να κάνετε ή βουβά από εδώ ή να το ράψετε. Εγώ θα το ράψω καλύτερα και θα έρθει σε αυτή εδώ τη μορφή, ώστε να το κλείσουμε και να φαίνεται το σακίδιο, ακριβώς έτσι. Το πάχος στο σακίδιο το υπολογίζετε εσείς πόσο το θέλετε. Αναλόγως και τι νήμα θα βάλετε, πάει με το πάχος. Και τώρα θα παίρνω και θα κλείνω εδώ. Από τη μία μεριά, ακριβώς εδώ, απέναντι εδώ. Πάω να το ράψω και θα σας πω τη συνέχεια. Βλέπετε, κορίτσια, το έραψα το σακίδιο. Τώρα θα πάμε ακριβώς εδώ και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το ράβουμε και πάνω στο κουκλάκι. Από τη μία μεριά, απέναντι. Ξανά το ίδιο. Από εδώ, απέναντι και περιμετρικά. Και όταν τελειώσουμε, θα σας πω τη συνέχεια.